εκπνέει προθεσμία για διορθώσει ή επικυροποίηση των δερματικών μηχανημάτων πώ, με βάση το χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων μέχρι τι 31 Οκτωβρίου, οι επιχειρήσει μέσα από την ψηφιακή πύλη ΜαΙΑΔΑΕ μπορούν να διορθώσουν και να επικυροποιήσουν την εικόνα των ενεργών POS που διέθεταν στι 30 Σεπτεμβρίου, δηλώνοντα τα πώ που τυχόν δεν περιλαμβάνονται στα στοιχεία τα οποία έχουν αποστείλει από τους παρόχους. Μέχρι τις 31 Οκτωβρίου λοιπόν θα πρέπει οι επιχειρηματίες οι οποίοι έχουν μηχανάκια POS να επικοινωνήσουν με τους παρόχους τα τραπεζικά ιδρύματα και να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία που έχουν πάνω αυτά τα μηχανάκια. Υπάρχουν περιπτώσεις που υπάρχουν ανενεργά POS και παρόλα αυτά η ΑΔ φαίνεται κανονικά τα βλέπει μέσα και θα πρέπει να απενεργοποιηθούν. Υπάρχουν περιπτώσεις που ενεργά POS δεν φαίνονται μέσα στην ΑΔΕ. και υπάρχουν και πολλές λεπτομέρειες που αφορούν τα μηχανάκια POS οι οποίες θα πρέπει να διορθώσουν. Δυστυχώ, από τι 20 Οκτωβρίου που υπάρχει αυτή η ανακοίνωση, δόθηκε μια, παράταση, δόθηκε μια προθεσμία μέχρι 31 Οκτωβρίου, δηλαδή ένα δεκαήμερο, μέσα στο οποίο οι επιχειρηματίε πρέπει να προλάβουν να κάνουν αυτή τη διαδικασία. Το επιμελητήριο Σερών, με επιστολή του προ τον διοικητή τη Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, ζητά να δοθεί παράταση, με δεδομένο ότι το χρονικό διάστημα που δόθηκε για να γίνει η απαραίτητη αυτή διαδικασία σύνδεση ήταν πολύ μικρό. Τα επιμελητήρια ήδη έχουν ζητήσει παράταση, γιατί αυτό το δεκαήμερο είναι πάρα πολύ μικρή η περίοδο. Δεν πρόκειται να προλάβουν να διορθώσουν όλα τα μηχανάκια και όλα τα προβλήματα που υπάρχουν. Και να πούμε ότι το πρόστιμο το οποίο θα επιβληθεί αναμηχανάκι POS είναι 500 ευρώ. Δηλαδή, αν ο επιχειρηματία δεν προλάβει να διορθώσει τα λάθη που υπάρχουν στα πιστοτικά ιδρύματα ή στην ΑΔΕ για αυτά τα μηχανάκια, το πρόστιμο είναι 500 ευρώ αναμηχανάκι. Η διασύνδεση με τα POS είναι υποχρέωση των επαγγελματιών και όχι των λογιστών θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τα πιστωτικά ιδρύματα, να επικαιροποιήσουν και να δουν ότι όντως αυτά τα στοιχεία είναι ή δεν είναι αληθή και στη συνέχεια θα δοθούν οδηγίες για το πώς να διορθωθούν. Μπορεί να χρειάζεται να διορθωθούν από το πιστοτικό ίδρυμα, οπότε, οπότε είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να κάνει το πιστοτικό ίδρυμα. Μπορεί να χρειάζεται να γίνει από την ΑΔΕ, οπότε θα γίνει μέσα από την εφαρμογή της ΑΔΕ. Προς το παρόν θα πρέπει να επικοινωνήσουν και να δουν... Εφόσον οι τράπεζε σηκώνουν τα τηλέφωνα. δεν γνωρίζω ο καθένα προσωπικά πώ μπορεί να λύσει ή θα πρέπει να, κλείσει κάποιο ραντεβού. θα πρέπει οπωσδήποτε όμω να βρει έναν τρόπο να επικοινωνήσει και να επικαιροποιηθούν τα στοιχεία των μηχανημάτων αυτών. Αφού όρο το πήραμε. 20 Οκτωβρίου βγήκε η ανακοίνωση και ανακοίνωσαν ότι μέχρι τις 31 Οκτωβρίου αυτή η διαδικασία θα πρέπει και όλας να ολοκληρωθεί.